9η Μαΐου, ημέρα λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έχει καθιερωθεί ως ημέρα πανελλαδικού εορτασμού των εθνικών αγώνων και της εθνικής αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού. Και στα Χανιά το πρωί πραγματοποιήθηκε στο Ηρώο Πεσόντων της πόλης εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στην ημέρα αυτή. Η εκδήλωση άρχισε με επιμνημόσυνη δέηση χωροστατούντος του Μητροπολίτη Κηδωνίας και Αποκορών Δαμασκηνού, ενώ το παρόν έδωσαν τοπικές αρχές και εκπρόσωποι της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων. Αιωνία σα η μνήμη εξωματάριστη και υποστηριχτή ημών. Αιωνία η μνήμη αυτό. Η δημοκρατία και η συγκροτημένη πολιτεία που σήμερα εμείς απλόχερα απολαμβάνουμε δεν ήταν αυτονόητο, ήταν αποτέλεσμα αγώνων και θυσιών. Αγώνων και θυσιών εκείνων των ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους και έχασαν το τίμιο αίμα τους να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Τιμή και δόξα λοιπόν στους προγόνους μας που πολέμησαν και μας χάρισαν τη λευτεριά μας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ να τιμήσουμε τους ήρωες και να τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ενός πολέμου που ξέρουμε πολύ καλά ότι ειδικά στην Κρήτη και εδώ στα Χανιά μαρτυρήθηκαν πολλά χωριά, μία σειρά εκδηλώσεων αυτές τις μέρες για τον νομό Χανίων, για να αποφέρουμε φόρο τιμής στους ήρωές μας και αυτούς που μας κάνουν σήμερα να ζούμε ελεύθερα και με τη δημοκρατία. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος άφησε πίσω του πάνω από 60 εκατομμύρια νεκρούς, περίπου το 2,5% του παγκόσμιου πληθυσμού. Από αυτούς, 40 με 45 εκατομμύρια ήταν άμαχοι και οι υπόλοιποι 20 με 25 εκατομμύρια στρατιώτες. Η Ελλάδα με πληθυσμό τότε 7,2 εκατομμύρια πριν μπει στον πόλεμο είχε απώλειες 35.100 ζώων στα πεδία των μαχών, 171.800 από άμαχους που σχετίζονται με πολεμικές δράσεις, ενώ οι απώλειες από τις συνθήκες ασιτείας και κακουχίας εκτιμώνται μεταξύ 300 και 600.000.